αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τη συζήτηση σήμερα, αλλά και από τη συζήτηση στις επιτροπές, είναι ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, παρά τους διαξυφισμούς, παρά τους ανεβασμένους τόνους, δεν αμφισβητούν, αλλά αντίθετα υπηρετούν τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και θα έλεγα και ότι ανταγωνίζονται για το ποιος θα τον υπηρετήσει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό και καμία κυβέρνηση, βέβαια, ανεξαιρέτως σε κανένα νομοσχέδιο, δεν είχε, όχι τη διάθεση, δεν είχε την στρατηγική, δεν είχε την πολιτική, προκειμένου να παρουσιάσει μια κοινωνική ολιστική αντίληψη για το ζήτημα του αθλητισμού. Πάντα το βλέμμα τους ήταν και είναι στραμμένο στην οικοδόμηση και γιγάντωση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γι' αυτό φυσικά και όλοι, μα όλοι, με όλα τους τα νομοσχέδια διαχρονικά, αρνούνται να ασχοληθούν και να στηρίξουν τον αεραστεχνικό αθλητισμό, τον σχολικό, τον πραγματικό εργασιακό αθλητισμό, την ενίσχυση των υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων, την ενίσχυση γενικότερα του αεραστεχνικού αθλητισμού με γενναία χρηματοδότηση σωματείων και ομοσπονδιών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένες διατάξεις που άφησα σε κρεμότητα από την πρωτολογία μου. Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων από μη αθλητικούς φορείς, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα ομοσπονδίας όπως προβλέπει το άρθρο 14 του παρόντος σχεδίου νόμου, είναι ένα δείγμα διευκόλυσης της επιχειρηματικοποίησης αυτών των δραστηριοτήτων, που δείχνει δηλαδή την προσπάθεια της κυβέρνησης να διευρύνει τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και στους χώρους αυτούς. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον ούτε πιστοποίηση των φορέων αυτών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ούτε έγκριση της Αθλητικής Ομοσπονδίας και βεβαίως η απευθύνη για την καταλληλότητα και ασφάλεια του χώρου, νομίζω ότι πιστοποιεί του λόγου του αληθές, αυτό δηλαδή που είπα προηγουμένως. Όχι μόνο δεν συμφωνούμε, αλλά θεωρούμε ως αυτονόητο μια αθλητική ομοσπονδία να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη προκήρυξης, διοργάνωσης ή έγκρισης οποιοδήποτε αγωνίσματος διεξάγει και περιλαμβάνει στο καλεντάρι της η αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία. Δεν θα είχαμε αντίρρηση, ακούγοντας με προσοχή τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων, να κατοχυρωθεί το δικαίωμα και σε αυτήν την ομοσπονδία για τη διοργάνωση παρόμοιων δραστηριοτήτων. Εδώ μιλάμε για δρομής και μια δραστηριότητα υπαρκτή, η οποία εντάσσεται στο δρομικό κίνημα, που μεγάλωσε ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Είναι άλλο πράγμα όμως η δυνατότητα να κατοχυρώνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα αυτής της ομοσπονδίας και άλλο πράγμα να δίνεται η δυνατότητα σε ένα, για παράδειγμα, μεγάλο ιδιωτικό όμιλο να κάνει ημιμαραθώνιο. Γι' αυτό και διαφωνούμε με την συγκεκριμένη διάταξη. Επίσης, είμαστε κάθετα αντίθετοι με το πογκρόμ, επιτρέψτε μου την έκφραση, πογκρόμ κυνηγητού των αθλητικών σωματείων που συνεχίζει η κυβέρνηση με τις διατάξεις του άρθρου 18 αναφορικά με τις συνέπειες από τη μη εισαγωγή στοιχείων στο Μητρό Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θεωρούμε ότι είναι εξοδοτικό, είναι αυθαίρετο, άρα παράδειγμα, πρέπει να αποσυρθεί κατά την άποψή μας. Φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, ξεπερνώντας μάλιστα κάθε έννοια ποινής, να κάνει αυτοδίκαιη έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκπτωση και καθαίρεση, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, τελευταία φορά είχε κάνει ο Ασλανίδης. Είχε κάνει ο Ασλανίδης επιχούντας, βρίστε μου. Μετά έκτοτε, μετά από την έκπτωση Ασλανίδη, εάν υπήρχαν παρόμοιες περιπτώσεις. Είναι φανερό ότι στοχεύεται στα μεγάλα σωματεία που περικλίνουν πολλούς και διαφορετικούς αθλητικούς φορείς. Τέλος, με την υπουργική τροπολογία. Είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη. Είναι πονηρή και πρέπει να αποσυρθεί. Πρώτον, για το άρθρο 1 του, που αφορά τους διαιτητές. Ρωτάμε, πώς γίνεται ένας εν ενεργεία διαιτητής να ασκεί διοίκηση αξιολογώντας τον εαυτό του? Πού το έχετε ξαναδεί αυτό?
Δεύτερον, γιατί προτρέψατε να αλλάξει το καταστατικό της Ομοσπονδίας Διαιτητών, να γίνει Ένωση Διαιτητών από Ομοσπονδία και δεν τους εγγράφετε στην ΕΠΟ, όπως λέει η ολιστική μελέτη της UEFA, την οποία επικαλείστε? Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσετε. Πώς περνάτε μία τροπολογία χωρίς να πάρετε τη γνώμη της Ένωσης Διαιτητών που διαφωνεί? Βεβαίως, την πήρατε τη γνώμη της Ένωσης. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και επειδή είναι μια επικίνδυνη τροπολογία και φωτογραφική, πρέπει να την αποσύρετε. Το άρθρο 2 που αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα Βασιλίτσας Κυσελίου, είναι φανερό, το είπε ένας δήμαρχος, ότι είναι προωθείται η ιδιωτικοποίηση των χιονοδρομικών κέντρων. Και μάλιστα στα Μουλοχτά προωθείται η ιδιωτικοποίηση. Δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ για τα χιονοδρομικά κέντρα Βασιλίτσας Κυσελίου με κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών και Υφυπουργείου Αθλητισμού κατά παρέκκληση νόμου που αφορά την απαγόρευση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Άρα με τον τρόπο αυτό το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να κάνει διαγωνισμό για την αξιοποίηση από ιδιώτες. Ούτε τους εργαζόμενους ρωτήσατε, ούτε την τοπική διοίκηση, το Δήμο δηλαδή, που διαμαρτύρονται. Τα χιονοδρομικά κέντρα, κατά την άποψή μας, πρέπει να είναι ανοιχτά στον κόσμο, στην νεολαία, στα σχολεία, να έρχονται σε επαφή με το βουνό, να γνωρίσουν τη φύση, τα μονοπάτια, τα αθλήματα του βουνού και όχι να μπαίνουν εισιτήρια στα βουνά και στα μονοπάτια σε όσους επισκέπτονται τον φυσικό πλούτο της χώρας. Δεν είναι επιχείρηση ούτε τα βουνά, ούτε η θάλασσα, ούτε ο ίδιος αυτός καθ' αυτός αθλητισμός. Και το θέμα δεν είναι αν έχει την ευθύνη ο Δήμος ή ο ιδιώτης, διότι κάλλιστα ένας Δήμος μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θα είναι πάντα σε βάρος των δημοτών. Το θέμα είναι να έχει πρόσβαση η ίδια λαϊκή οικογένεια. Είναι απορριπταία λοιπόν η τροπολογία και μάλιστα ζητάμε να την αποσύρετε ως απαράδεκτη. Ευχαριστώ.